Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δεν σας λέμε πόσο ο μήνας είναι, η επόμενη μέρα των εκλογών. Η επόμενη μέρα των εκλογών που έφερε τα πάνω κάτω και τα κάτω πάνω. Όπου έφερε αποτελέσματα τα οποία δεν είχαν ονειρευτεί ούτε στα καλύτερά τους όνειρα κάποιοι, αλλά ούτε στα χειρότερά τους όνειρα κάποιοι άλλοι. Πάντως κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός ψήφισε. Και το αποτέλεσμά του πρέπει να είναι σεβαστό. Ο Γιώργος είναι μαζί μας, κύριε καθηγητά. Ένα σχόλιο από εσάς για να περάσω μετά στον κύριο Γερουλάνο. Ένα σχόλιο για τα αποτελέσματα που είδαμε. Το σχόλιο έχει ως εξής. Πρώτον, από όσο άκουσα τις πολιτικές δυνάμεις και από όσο ακούω μέχρι τώρα, οι πολιτικές δυνάμεις δεν θέλουν να αντιληφθούν το μήνυμα της κοινωνίας. Η κοινωνία δεν ψήφισε εν διαμαρτυρία. Δεν διαμαρτυρήθηκε ούτε τιμώρησε. Η κοινωνία ψήφισε την υπέρβαση του συστήματος. Ουσιαστικά τους έδειξε την πόρτα. Είναι ψήφος αποπομπής. Και αφορά το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Διότι τόσο, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ, οι μνημονιακές, όσο και οι αντιμνημονιακές δυνάμεις ασχολούνται με το σύμπτωμα και το αποτέλεσμα μιας κατάστασης η οποία οδήγησε στην καταστροφή. Αυτό όμως το γεγονός δεν το άγγιξε κανείς και επιμένουν να μην το αγγίζουν. Η κοινωνία ψήφισε με την διασπορά της ψήφου το αδιέξοδο και την υπέρβαση του κομματικού συστήματος. Δηλαδή θέλει ένα νέο κομματικό σύστημα που να ξεπερνάει τα παρόντα, ένα νέο κράτος, ένα νέο πολιτικό σύστημα που θα έχει διαφάνεια και θα έχει ανταποκρισιμότητα με την κοινωνία και όχι με τα ειδικότερα συμφέροντα και τις διαπλοκές. Επομένως, μια πολιτική που θα μας κρατάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι θα μας διώχνει. Διότι αυτό που ζούμε σήμερα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις είναι το απόλυτο χάος. Δηλαδή η αντίληψη ότι οι άλλοι φταίνε και όχι εμείς. Είναι συλλογική η ευθύνη του πολιτικού συστήματος, διότι όλοι μαζί, ο καθένας στην περιοχή που λειτουργούσε, το διαχειρίστηκε και το οδήγησε εδώ που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πριν έρθω στη Γιάννα, μια κουβέντα, κύριε καθηγητά, γιατί σε λίγο πρέπει να τον αποδεσμεύσω κιόλας, γιατί έχει υποχρεώσεις. Να πω μια λέξη και να αποχωρήσω για να αφήσω το έδαφος ελεύθερο. Θέλω να πω ότι. Γλυκό θα πάρεις όμως. Γλυκό να μην πάρει. Θέλω να πω λοιπόν ότι. Και κάνω έκκληση. Να συλλάβουν το μήνυμα της κάλπης. Διακρίνω μια μέθη στο συνασπισμό αυτή. Ποια μέθη? Είπα σεμνότητα, ταπεινότητα και ευθύνη. Κοιτάξτε, το 34% δεν είναι ψήφος για την ιδεολογική σας καθαρότητα. Δεν είχε άλλη επιλογή η κοινωνία. Αν είχε λευκό, θα ήταν το 80% λευκό. Άρα λοιπόν, την δέσατε την κοινωνία σε ένα ναι ή όχι για τα κόμματα και στη συνέχεια πανηγυρίζετε, διότι η κοινωνία, όχι εσείς προσωπικά, το σύνολο του κομματικού συστήματος. Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Κρανιδιώτη να λέει ότι θα φταίει η κοινωνία που θα πάμε ξανά σε εκλογές και θα υπάρχει κυβερνησία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτές οι δηλώσεις δείχνουν ότι δεν έχουν αντιληφθεί οι πολιτικές δυνάμεις ότι η ψήφος της κοινωνίας ήταν ψήφος αποπομπής τους. Ήταν ψήφος δηλαδή υπέρβασης. Κύριε Κοντογιώργη, για να μας επιτρέψετε, κύριε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ από 4 στο 17. Δεν είναι προσωπικό. Περιλαμβάνει πολλούς επιζήσαντες του ΠΑΣΟΚ, έλεγα. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Επιζήσαντες του ΠΑΣΟΚ. Εάν οι πολιτικές δυνάμεις. Εάν οι πολιτικές δυνάμεις. Υιοθετούσαν. Δεν εγκαβώνομαι, κύριε Κοντογιώργη. Ορίστε. Το 19% είναι για αποπομπή, είναι εξοφελιστέο. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Κύριε... Εγώ δεν είπα για κανέναν κάτι τέτοιο. Κύριε Κρανιδιώτη. Εσείς το λέτε για το πρώτο κόμμα της χώρας. Κύριε Κρανιδιώτη, για το πρώτο κόμμα το λέτε αυτό? Είναι πρώτο κόμμα, τι να κάνουμε? Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Κρανιδιώτη, 33% το πήρε ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κρανιδιώτη. 33% και από μια συντριβή. Αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο κόμμα, κανένας δεν έχει δικαίωμα να λέει ότι είναι για αποπομπή το πρώτο κόμμα της χώρας. Δεν έχει δεχτεί κοινωνική ψήφο. Κοιτάξτε, δεν έγινε το 17% ξαφνικά. Απαντήσει, κύριε Κρανιδιώτη, μισό λεπτό. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Όπως δεν έγινε, οι Έλληνες δεν γίνανε 7,2. Τι λέτε, κύριε καθηγητά? Τι λέτε? Τιμωρητική ψήφος, λοιπόν, είναι αυτό, είπα. Γιατί δεν το καταλαβαίνω? Δεν είναι τιμωρητική, είναι ψήφος με συγκεκριμένο πρόγραμμα που λέει ότι ή αναμορφώνεστε ή σε λίγους μήνες καταραίτε όλοι μαζί. Για άλλους λόγους ψήφισαν. Εάν θέλετε να τιμωρήσετε τη χώρα. Εάν θέλετε να τιμωρήσετε τη χώρα επειδή θέλετε να εμείνετε στην αλωτίωση και στις ιδιοτέλειες. Να επικαλείστε το 19%. Το 19% έχει έξω ένα 80%. Αυτό πρέπει να αντιληφθείτε. Είναι μια συνολική πρόταση της κοινωνίας να υπερβείτε τον εαυτό σας. Δεν άκουσα καμία πολιτική δύναμη. Μην μιλάτε παράλληλα, κύριε Κρανιδιώτη. Μάθετε να μιλάτε πολιτισμένα. Μα βάζετε στο στόμα πράγματα που δεν είπα.
Προηγουμένως είπατε ότι θα φταίει η κοινωνία που δεν θα σχηματιστεί η κυβέρνηση. Θα φταίει η κοινωνία που ξαναπάτε στις εκλογές. Ότι με τους αριθμούς, όπως έχει γίνει η κατανομή, δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Όχι. Αυτό είπα. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση, δεν διότι, βγαίνει από αυτό το διότι σας κυβερνάει όλους η ιδιοτέλεια. Δεν έχετε μπροστά αντί για τον κομματικό πατριωτισμό το συμφέρον της χώρας. Αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ιδιοτέλεια είπατε. Και κανείς, γι' αυτό και κανείς δεν φύγει, δεν φύγει στους πυλώνες της καταστροφής μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να επιμείνουμε άλλο σε αυτό το διάλογο γιατί αδικούμε όλους τους υπόλοιπους. Επιτρέψτε μου κάτι. Μα δεν υπάρχει ενιαίο, κύριε Παπαδάκη. Βεβαίως. Μόνο ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Διότι πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Είναι 10 άνθρωποι εδώ. Δεν υπάρχει ενιαία πρόταση του 80% κύριε Παπαδάκη. Είναι η άποψή του, πώς θα το κάνουμε. Για άλλους λόγους ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή κάποιοι. Είναι ενιαίο πράγμα αυτό. Ποιος έφερε τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή, κύριε Κρανιδιώτη? Η αριστερά. Το κομματικό σύστημα την έφερε. Το κενό του κράτους που δημιουργήσατε. Την ανασφάλεια και την εξαθλίωση. Επιτρέψτε μου. Μια ολόκληρη κοινωνία. Μισό λεπτό. Να συγκρατηθείτε και οι δυο σας, διότι αρχίζετε και λέτε πράγματα. Είμαστε την επομένη. Μιλάτε σε όλα τα κανάλια. Δεν είναι δυνατόν να. Και τι έγινε τώρα, σας πήρα τη θέση? Όχι. Καλεσμένη είμαι. Δεν έχω καμία θέση. Ξενιστισμένη είμαι, εκλεγμένη είμαι. Παρακαλώ, σεβασμό. Σεβασμό. Λοιπόν, σεβασμό στην ψήφο. Στην ψήφο του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εκλεγμένη είμαι. Δεν είμαι τη διότητα του δημοσιογράφου που είναι επιλογή μου. Μιλάω για την εκλογή. Και είμαι εκλεγμένη με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Όπως ο καθένας από εδώ μπορεί να είναι ή να μην είναι εκλεγμένος με κάποιο κόμμα. Άρα σεβασμό. Χωρίς κόμμα μπορεί να είναι κανείς εκλεγμένος. Όχι καθόλου. Μπορώ να σας πω όμως ότι εκτοξεύσατε κατηγορίες επιδιορθωτικές ως σαν καρδιοχειρούργος και μεταφράζετε το μήνυμα εσείς ως υποχρεωτικό bypass. Και μα ότι τι μας λέτε? Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω δικαίωμα. Δίνω το δικαίωμα της ερμηνείας στον εαυτό μου. Μου επιτρέπετε, βεβαίως και εγώ λέω να δώσω το δικό μου. Να δώσω το δικό μου. Ωραία, γιατί με κατηγορείτε, πέστε το δικό σας. Η Χρυσή Αυγή δεν μπαίνει μόνη της στη Βουλή. Δεν λέτε κάτι, δεν κάτι διαφορετικό από αυτό που είπα. Δεν τη βάζει οι Έλληνες ψηφοφόροι. Θα πρέπει να αλλάξω και. Μία φράση εν είδη επιλόγου. Εάν οδηγηθούν τα κόμματα σε εκλογές τώρα, θα διαπράξουν ένα στρατηγικό σφάλμα. Διότι δεν θα εισπράξουν το μήνυμα των εκλογών της χθες και συγχρόνως θα δείξουν ότι δεν έχουν διάθεση να αντιμετωπίσουν το κεντρικό πρόβλημα που μας οδήγησε στο μνημόνιο, που είναι το κομματικό σύστημα όπως εφαρμόζεται στην Ελλάδα, δηλαδή το πολιτικό σύστημα με τις ιδιοτέλειές του, το κράτος και η νομοθεσία που δημιουργεί τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Δυστυχώς έχει πρωτογενή αιτία της κρίσης αυτό το πρόβλημα. Αν οδηγηθούν στις εκλογές, θα σημαίνει ότι θα επισπεύσουν την κατάρρευση. Okay. Αντί δηλαδή να έρθει μέχρι το τέλος του χρόνου. Ακόμα χειρότερα ποσοστά θα γίνει, βλέπετε εσείς. Θα δουν, με πράγματα λίστα, που δεν με θα. Με λίστα στη διακριτική ευχέρεια των αρχηγών, παρακαλώ. Με λίστα οι επόμενες εκλογές. Στη διακριτική ευχέρεια. Οι επόμενες εκλογές με λίστα.